Μεγάλο προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει νέα δημοσκόπηση, η οποία έρχεται δύο μήνε μετά τι εκλογέ. Ενώ ο Πρωθυπουργό αναχωρεί σήμερα για τι ΗΠΑ για τη Σύνοδο του ΟΗΕ. Στην αίθουσα σύνταξη βρίσκεται ο Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μα ενημερώσει. Γιώργο. Η ανάδειξη του μεταρρυθμιστικού σχεδίου τη κυβέρνηση, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώ επίση και των ελληνικών θέσεων στην, στα ζητήματα που αφορούν στην εξωτερική πολιτική τη χώρα, βρίσκονται στι βαλίτσε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο ταξιδεύει στι ΗΠΑ σήμερα, επαφορμή τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργό θα έχει σειρά επαφών, μπαράζ επαφών με ξένου ηγέτε, ξεχωρίζουν φυσικά. Το τέταρτο τέτα αυτή τη Τρίτη με τον Αμερικανό Πρόεδρο τον Ντόναλτ Τραμπ, αλλά και τον πρόεδρο της Τουρκίας την Τετάρτη, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια συνάντηση, Βασίλη, η οποία γίνεται στη σκιά της εντυνόμινης τουρκικής προκλητικότητας, αλλά και της έξαρσης που καταγράφουν τα τελευταία 24 ώρα οι προσφυγικές ροές. Στη Νέα Υόρκη πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει και την πρώτη επαφή με τον Ζόραν Ζάεφ, μια συνάντηση στην οποία αναμένεται να υπενθυμίσει την κυβερνητική θέση ω προς την ορθή και αυστηρή εφαρμογή των όρων που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο τη Αλβανία, τον Έντι Ράμα. Τώρα το προανέφερε και εσύ. Ε, η τελευταία δημοσκόπηση καταγράφει ένα ιδιαίτερα ευρύ προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση για την εφημερίδα Το Βήμα. Σε αυτήν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 39,5%, ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 23%, το κίνημα αλλαγή με 6,1%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,8%, η ελληνική λύση 3,3%, η μέρα 25-3,8% και 1,5% περαιτέρω συμπηρισμένη η Χρυσή Αυγή. Άλλο, σύμφωνα με τα ευρήματα τη έρευνα, απάντησαν ότι θα ψήφιζαν το 2,7%, άκυρο λευκό 2,6%. Αποχή συγκεντρώνει ποσοστό 4,3% και η αδιευκρίνητη ψήφο βρίσκεται στο 7,4%. Τώρα, στο ερώτημα ποιο είναι ο καταλληλότερο για πρωθυπουργό, οι ερωτηθέντε απάντησαν σε ποσοστό 48% ότι αυτό είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Ακολουθούν ο Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 19%. Ο Γιάννη Βαρουφάκη συγκεντρώνει ποσοστό 2%. 1% η φόφοι γεννηματά και άλλο δηλώνει το 4% των ερωτηθέντων. Ναι. Κανένα το 19% και δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 7%. Βασίλη. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.